Από το κέντρο του Κολονακίου στη Γεωργολεξία. 7 αυτοκίνητα σύνολο, τα 3 ολοσχερός όπως βλέπετε, ένα εδώ στη γωνία, ελαφρά τα 2 αριστερά, δεξιά πάλι ένα ολοσχερός. Τοποθέτησαν λοιπόν εμπιστικό μηχανισμό οι άγνωστοι που ήρθαν 3.30 με 4:25 τα ξημερώματα. Ένα αριστερά πάλι αμάξι σε μια γειτονιά, παιδιά. Δεν είναι αμυγός γειτονιά, μια γειτονιά με στενά και δρομάκια. Πυκνοκατοικημένη, προφανώς. Mm-hmm. Ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Και προσέξτε, είμαστε περίπου 150 μέτρα από την πρεσβεία την Αμερικάνικη. Γιώργο, το Σάββατο είχαν πει περιμετρικά τα μέλη του Ρουβίκονα που παρήλασαν στο Κολονάκι ότι το Κολονάκι είναι, πώς το είπαν, ένας προφανής πειρασμός. Ακριβώς, τα εξάρχεια των αστών, όπως το μεταφράζω. Δεν αποκλείεται λοιπόν να συνδέεται το χτύπημα αυτό με αυτή την παρέλαση του Ρουβίκονα. Δεν γνωρίζουμε, παιδιά, δεν γνωρίζουμε. Η αστυνομία έχει αναλάβει και πυροσβεστική ναι, το θέμα είναι όμως, επειδή βλέπουμε ότι δρούν περιφερειακά και επειδή το είπε ο Γιώργος, ότι είμαστε λίγα μέτρα από την Αμερικάνικη πρεσβεία τώρα εδώ. Αν συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, στο κέντρο της Αθήνας, τι θα γίνει δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Και όταν έχουν προαναγγελθεί κιόλα. Προφανώς. Δίπλα μένω, μάλιστα. Λοιπόν, τι ακούσατε, κάτι είδατε, για πείτε μου. Είδαμε καπνούς, φωτιά, κάποιο ειδοποίησε την πυροσβεστική, πολλά άτομα. Ήρθε όμως σε 5 λεπτά η πυροσβεστική. Είδατε πόσα άτομα ήταν. Πού να τα δω, δεν είδα τίποτα. Μόνο από του είδε του δράστε. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, Γιώργο. Τίποτα άλλο. Έχει ξαναγίνει εδώ στη γειτονιά σα. Όχι, αλλά διαρρήξει πολυκατοικίε βεβαίω. Όχι, εμπριστικέ επιθέσει. Όχι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Φοβάστε. Εντάξει, παντού μπορεί να γίνει. Φοβάμαι, είναι σχετικό. Όλοι φοβόμαστε.